Θα μου επιτρέψετε να κάνω έτσι ένα σχόλιο και να επανέλθω στην ψηφοφορία. Λέει ένα σύνθημα, η ιστορία γράφεται με ανυπακοή. Νομίζω ότι προσήκει στη σημερινή συζήτηση να πούμε ότι η ιστορία γράφεται με αντίσταση και με διεκδίκηση. Επαναφέρω όμως τώρα τη συζήτηση στην ψηφοφορία και ρωτώ το σώμα, δέχεστε την πρόταση η οποία αναπτύχθηκε στην διαδικασία. Το σώμα λοιπόν κάνει ομοφόνος δεκτή την πρόταση και σας παρακαλώ να εξουσιοδοτήσετε το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης. Εξουσιοδοτείτε το Προεδρείο. Κύριε Μηταφίδη, επειδή είχαμε πει ότι θα υπάρξει και μία ανακοίνωση της Βουλής σε σχέση ακριβώς με τη 15η Μαρτίου και, και τα όσα σηματοδοτεί και επειδή σας επιφόρτησα με το καθήκον να αντισυντάξετε αλλά δεν θέλω και να πιέσω άλλο, δέχετε το σώμα να υπάρξει και να διαμορφωθεί, θέλετε να την... Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Μηταφίδη. Η Βουλή των Ελλήνων αποτείει φόρο τιμής στη μνήμη των εβραϊκής καταγωγής και Ρωμά Θεσσαλονικαίων που πριν 72 χρόνια, από τις 15 Μαρτίου 1943, ξεκίνησε ο ξεριζωμός και η εξόντωσή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα της τελικής λύσης του απόλυτου αυτού εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Χαιρετίζουμε την πορεία μνήμης από τη μαρτυρική πλατεία Ελευθερίας έως τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης από όπου αναχωρούσαν τα τρένα του θανάτου. Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των γερμανικών κατοχικών οφειλών στη χώρα μας, των γερμανικών κατοχικών οφειλών, η χώρα μας θα διεκδικήσει την επιστροφή των λίτρων που κατέβαλε η Ισραηλική κοινότητα Θεσσαλονίκη στα στρατεύματα κατοχής, καθώς και την επιστροφή των χρημάτων που εκαδαμιεύτηκαν υπέρ των στρατευμάτων κατοχής από τους λογαριασμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το απαιτεί η απόδοση ιστορικής δικαιοσύνης στα θύματα του ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη μαρτυρική πόλη, στη Θεσσαλονίκη όπου ιδρύθηκε η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Νομίζω ότι το σώμα αποδέχεται ομοφόνος αυτήν την διατύπωση και έτσι παρακαλώ να συνενέσετε, να λύσουμε τη συνεδρίαση για την Παρασκευή, μη σηκώνεστε, για την Παρασκευή 13 Μαρτίου του 2015 και ώρα 6 το απόγευμα με αντικείμενο την ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την ορκομοσία, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Συντάγματος, του εκλεγέντος Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Λύεται η συνεδρίαση.